Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τρομερά τα νούμερα. Όπως επίσης και οι τιμές για τις επισκευές και για τις ανακατασκευές. Είναι πάρα πολύ μικρές. Ναι. Και επειδή μια πόλη έχει κυριολεκτικά νεκρωθεί, γι' αυτό έγιναν αυτή η συνέντευξη, αυτό το δελτίο τύπου και αυτή η αναφορά από τον Δήμαρχο μπροστά στον Υπουργό. Και δεν πρέπει να θεωρηθεί κριτική. Είναι αληθινά λόγια και κραυγή αγωνίας. Το καταλαβαίνουμε, αλλά αυτές οι κατοικίες που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας, λέτε ότι δεν μπορούν παρά να είναι μόνο προσωρινές, δηλαδή δεν πληρούν κάποιες συνθήκες στοιχειώδεις. Ναι, ακούστε, στοιχειώδεις συνθήκες μπορεί να καλύψουν. Αλλά όταν ο ένας έχει ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, 80, 90 ή 110, δεν μπορεί εύκολα να μπει σε μια κατοικία η οποία είναι 25 τετραγωνικά. Αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Όμως αυτό είναι προσωρινό. Είναι το μεσοπρόθεσμο. Εμείς εκείνο που λέμε είναι ότι πρέπει να τονωθεί η οικονομική ζωή, γιατί έχει νεκρωθεί, με κεφαλαία γράμματα το λέω αυτό. Ναι. Και αυτό είναι αληθινό και μπορείτε να το αντιμετωπίσετε κανένας όταν έρθει εδώ. Το βράδυ η πόλη είναι νεκρή, δεν υπάρχει φώτα. Δεν υπάρχουν φώτα, δεν υπάρχουν βιομηχανίες, δεν υπάρχουν εμπορικά. Έχουν εγκαταλείψει. Λειτουργούν μόνο δύο κάφες ζαχαροπλαστεία. Τα ανολιώσια αρκετοί. Δεν άκουσα, κύριε Θανασιάδη. Έχουν εγκαταλείψει αρκετοί κάτοικοι ήδη τα ανολιώσια. Βεβαίως έχουν εγκαταλείψει και η αγωνία μας εμάς είναι να τους κρατήσουμε. Και θα τους κρατήσουμε όταν διαμορφωθούν συνθήκες σοβαρές και συγκεκριμένες και ανθρώπινες. Μάλιστα. Εκεί είναι η αγωνία μας. Τι σκοπεύετε να κάνετε, μπορείτε να κάνετε κάτι εσείς, η Δημοτική Αρχή? Εμείς κάνουμε από εδώ ό,τι μπορούμε. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι εκεί που πρέπει να συνεργαστούμε με την πολιτεία, εκεί που πρέπει να συγκρουστούμε, θα συγκρουστούμε. Εμείς έχουμε δώσει μια προθεσμία ότι μέχρι 15 του μηνός πρέπει να διαμορφωθούν κάποιες συνθήκες με τις οποίες θα προχωρήσουν τα ζητήματα όπως πρέπει. Και νομίζω οι φορείς, οι κυβερνητικοί, πρέπει να αντιληφθούν ότι μόνο έτσι, μόνο με πόρους χρηματικούς, θα λυθούν τα προβλήματα. Αλλιώς είναι ημίμετρα. Αυτό Μάλιστα. δεν είναι κριτική. Δεν πρέπει να θεωρηθεί κριτική. Μάλιστα. Να δώσουμε αν είναι εύκολο το λόγο και σε κάποιους κατοίκους. Δεν ξέρω αν έχεις βεβαίως, και κάποιους κατοίκους δίπλα σου. Βεβαίως. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε, να μας περιγράψετε πώς περνούν οι στιγμές εδώ στον καταβλισμό. Είναι αρκετά. Καλημέρα, κυρία Αθανασιάδη. Καλημέρα σας. Είναι αρκετά δύσκολα εδώ πέρα. Αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στον κύριο Δήμαρχο. Αλλά πρέπει να το βοηθήσουμε κι εμείς όλοι κάτι. Και δεν είναι μόνο από ο Δημάρχος μόνος του να τα καταφέρει όλα μόνος. Αλλά πρέπει να το βοηθήσουμε και εμείς οι υπόλοιποι. Έχουμε αντί σε αυτόν εδώ τον καταβλισμό, έχετε βάλει πρόχειρα νέλων πάνω από τις σκηνές. Προσπαθείτε να προστατευτείτε. Κάτι πρέπει να γίνει. Άμα δεν βοηθήσουμε μόνοι μας, πώς θα γίνει? Όταν βρέχει, τι κάνατε? Καθόμαστε μέσα. Ή πάμε κάπου σε ένα καφενείο, σε μια ταβέρνα, ξέρω εγώ, όπου να προστατευτούμε. Αλλά πιο πολύ πρέπει να βοηθήσουμε δηλαδή τον Δήμαρχο. Ναι. Μια συνεργασία. Για τις συνθήκες περισσότερο θα θέλαμε να ακούσουμε τους κατοίκους, γιατί βλέπω πραγματικά ότι με τον αέρα εκεί σηκώνονται και τα νάιλον και σηκώνονται και τα πάντα. Βεβαίως και καταλαβαίνετε ότι είναι τόσο άσχημες οι συνθήκες. Οι άνθρωποι αυτοί θα βγαίνουν θανάσι λεπτό από τη σκηνή. Υπάρχουν μέσα μωρά, παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να αντέξουν αυτές τις καιρικές συνθήκες. Έχει σημασία να ακούσουμε και την μαρτυρία εδώ του. Πώς ζεσταίνονται, αναρωτιέμαι πώς ζεσταίνονται τη νύχτα. Ακριβώς τι κάνετε για να ζεσταθείτε? Μαζευόμαστε μέσα στη σκηνή. Δεν ζεσταίνομαστε απλώς. Δεν ζεσταίνονται. Είναι απλό. Δεν ζεσταίνονται. Εσείς κάθε βράδυ περνάτε εδώ. Έχετε βάρδια, περιπόλεια. Πώς βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους? Ναι, η υπηρεσία μας καθόλου το 24ωρο βρίσκεται στους καταβλισμούς για να βοηθήσει όπου μπορεί και όπου είναι δυνατόν. Διότι και οι συνάδελφοι δικοί μας βρίσκονται περισσότεροι στην ίδια ακριβώς θέση που βρίσκεται και ο υπόλοιπος κόσμος, μέσα στις σκηνές. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι όπως είδατε με το κρύο, ειδικά τη νύχτα, και δεν υπάρχει και στοιχειώδης θέρμανση, γιατί οι σκηνές δεν μπορούν να βάλουν καλοριφέρ μέσα, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον κόσμο. Μας λέτε λοιπόν ότι υπάρχουν συνάδελφοί σας που ζουν σε σκηνές και παρόλα αυτά συνεχίζουν κανονικά τις περιβολές, τη δουλειά τους. Φυσικά, οι συνάδελφοι είναι υποχρεωμένοι πέρα από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί να εργάζονται καθημερινώς και επί 24ωρο βάσεως για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων. Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι πώς τα καταφέρνουν? Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς προσπαθούμε και εμείς μαζί με τον κόσμο, πέρα από τις υπηρεσιακές ιδιότητες, προσπαθούμε και εμείς μαζί με τον κόσμο να βοηθάει ο ένας τον άλλον για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εδώ οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, γιατί καταρχάς είναι πολύ ανοιχτά. Είναι βουνό γύρω-γύρω. Ναι. Και το κρύο είναι ακόμα μεγαλύτερο. Τη νύχτα, βέβαια, το κρύο είναι ακόμα περισσότερο. Και όπως σας είπα,
με αυτή την κατάσταση δεν πάει άλλο για τον κόσμο. Ούτε για, και για εμάς τους συνάδελφους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, ούτε για τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και πραγματικά δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Μάλιστα, Θανασία, να σε αφήσουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ με τους ανθρώπους που βίωσαν άλλη, πέρασαν άλλη μια πολύ δύσκολη νύχτα εκεί, μέσα στις σκηνές. Αυτούς θέλουμε να ακούσουμε περισσότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα, όπως ευχαριστούμε και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κ. Χριστοφυλάκη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Τώρα, επιστρέφουμε σε αυτό το περιβόητο πλέον ταξίδι, σε αυτήν την περιβόητη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα, που μάλλον, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά ίσως. Περιμένουμε κάποια θετικά αποτελέσματα από αυτή την επίσκεψη. Οι περισσότεροι μάλιστα φαίνεται να αποδοκιμάζουν αυτό το ταξίδι του κ. Κλίντον στην Αθήνα. Κάποιοι είναι αδιάφοροι και οι λιγότεροι είναι αυτοί που κρίνουν θετική αυτή την επίσκεψη. Αυτή είναι η καταγραφή, η δημοσιογραφική καταγραφή, διότι δεν κάναμε κάποια δημοσκόπηση, με βάση τις απόψεις που εκφράζονται από όλο τον κόσμο. Είναι μαζί μας ο κ. Γιάννης Σταυρόπουλος, είναι στέλεχος του πανεργατικού. Της πανεργατικής αγωνιστικής. Μετόπου, του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου. Μετόπου λοιπόν, του είναι ΠΑΜ. Η κορυφαία οργάνωση που διοργανώνει μαζί με την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη αυτές τις εκδηλώσεις. Τις εκδηλώσεις και το Λαϊκό και Δικαστήριο. Και το Λαϊκό Δικαστήριο τη Δευτέρα. Και την μεγάλη κινητοποίηση το Σάββατο. Και την πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία. Μάλιστα. Και ο κ. Φιλοκλής Ασημάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ασημάκη. Εσείς υποστηρίζετε αυτό το ταξίδι. Πιστεύετε ότι θα αποκομίσουμε θετικά αποτελέσματα από την επίσκεψη του Bill Clinton στη χώρα μας? Εγώ όχι μόνο υποστηρίζω το ταξίδι αυτό, εύχομαι να σταματήσει αυτός ο παρανοϊκός αντιαμερικανισμός, ο οποίος επικρατεί τώρα τελευταία και ο οποίος μόνον, και θα πω για ποιο λόγο, και σέβομαι απόλυτα τις απόψεις του κ. Σταυροπούλου, για ποιο λόγο είναι έτσι. Κύριε... Καταρχήν πέστε μας, νιώθετε μειοψηφία? Βλέπετε ότι είστε μειοψηφία? Νιώθω προδομένος από την ελληνική πολιτική ηγεσία. Ένας από τους πολλούς καλούς Έλληνες, οι οποίοι είναι οικογενειάρχες, έχουν αγωνιστεί στη ζωή. Έχω πάει στην Αμερική και έχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Έχω ζήσει 2 χρόνια στη Ουάσιγκτον και 2 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Και αισθάνομαι ότι είναι προδομένοι οι καλοί Έλληνες και ιδίως οι Ελληνοαμερικανοί. Ναι, αλλά είχατε χθες κάποιον κύριο Βαρβιτσιώτη, χθες έτσι. Ναι. Και μου προέκαλε όλη τη συμπάθειά μου. Και να πω για πολλά. Οργάνωση φίλων Κλίντον. Ναι, εγώ δεν έχω καμία οργάνωση. Εγώ είμαι ένας από τους πολύ καλούς φίλους του εκάστοτε Προέδρου των ΗΠΑ, καθώς μέτρο οι ΗΠΑ βοηθούν την Ελλάδα. Ναι. Και νομίζω ότι είναι, όπως γράφω και στον άνθρωπο που δημοσιεύεται σε ένα περιοδικό, στο Αλάρμ. Μας τα πείτε αναλυτικά. Είναι οι ευκαιρίες που συμπίπτουν και συμπλέουν τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή με τα δικά μας, σε μεγάλο βαθμό, και αυτό έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε, αντί να το πολεμάμε. Ναι. Σας ρώτησα όμως αν νιώθετε μειοψηφία, νιώθετε μειονεκτικά, με την έννοια ότι οι 9 στους 10 Έλληνες, και μπορώ να λέω και μικρό νούμερο, ίσως οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία, δεν το θέλουν αυτό το ταξίδι, όπως καταδίκασαν και κατήγγειλαν και προσωπικά τον κύριο Κλίντον στα νοπά γεγονότα του πολέμου στη Ιουγκοσλαβία. Αυτό οφείλεται, κύριε Αθανασιάδη, μου επιτραπεί έκφραση, γιατί θέλω να θίξω κανέναν, στην, θα έλεγα εισαγωγικά και ελαφρό τον τρόπο θα το πω, στην παραδαλοποίηση τη δημοσιογραφία τώρα τελευταία. Στην παραδαλοποίηση. Έχει παραδαλοποιηθεί. Πάλι εμείς φταίμε. Όχι εσείς όλοι. Κοιτάξτε, είναι για πολύ καιρό, έχει πειραστεί σε μεγάλο βαθμό ο ελληνικός λαός και συμφωνώ στη διαπίστωσή σας. Μίλησα και εγώ με πολλούς νέους. Θα πω και ονόματα, αν θέλετε, τον τελευταίο μήνα και λέω: και ήταν πράγματι αντικλίντον. Και λέω: γιατί ρε παιδιά, και όταν κουβεντιάσαμε 10 λεπτά, γυρίσανε. Αυτό ελπίζω να γίνει και σήμερα και να πείσω ακόμα και το φίλο μου, κ. Σταυρόπουλο, ο οποίο μου θυμίζει μια οργάνωση εργατική, στην οποία μετήχε παλιά και ο πατέρα μου. Που ξεκίνησε ως μηχανικός και θα πω μια άλλη φορά την ιστορία. Εκείνο που θέλω να πω για το εξής. Για να δούμε πώς θα το πείσετε. Υπάρχει μια παράνοια στον τόπο αυτή τη στιγμή και ένα αίσθημα αυτοκαταστροφής. Αλίμονο αν αποτύχει το ταξίδι του Κλίντον και αλίμονο αν τυχόν το αλαβάλει και δεν έρθει. Και πάει μόνο στην Τουρκία. Αυτό θέλω να σκεφτείτε οι καλοί Έλληνες. Και είπατε για μειοψηφία. Εγώ, κύριε Αθανασιάδη, πιστεύω ότι εκπροσωπώ στον τομέα του εαυτού μου, βέβαια, την σιωπηρά πλειοψηφία των Ελλήνων, των οικοκυρέων και των καλών πατριωτών, με στους οποίους περιλαμβάνονται και πάρα πολλοί από αυτούς που εκπροσωπεί ο κ. Σταυρόπουλος, μόνο... οι οποίοι δεν έχουν βρει έκφραση φωνή. Σας οφείλω μόνο μια απάντηση, χρειζόμενος, αν θέλετε, ίσως αθαίρετα, εκπρόσωπος των συναδέλφων όλων που καλύψαμε και τον πόλεμο και όλα τα γεγονότα. Τα νοπά γεγονότα, όπως προείπα. Δεν παραδαλοποίησαμε τίποτα, ούτε κρύψαμε απόψεις, ούτε φημώσαμε κανέναν. Καταγράψαμε την αλήθεια. Η αλήθεια τότε ήταν ότι χιλιάδες κόσμου, θα θυμάστε πάρα πολύ καλά, και στην πλατεία Συντάγματος και έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, διαδήλωναν και εναντίον του Κλίντον και εναντίον των Αμερικανών μεταξύ και των Αμερικανών. Αυτό ήμουν και εγώ, κύριε Θρασιάδη. Μην τα πείτε όλα με μια όμως. Γιατί δεν θέλω να πω μια λέξη. Ήμουν μεταξύ αυτών που διαδήλωσαν και έχω κάνει επιστολή που έχει δημοσιευθεί στην Ελλάδα. Τι είπατε, δολοφόνε Κλίντον? Είπα ότι έγραψα γράμμα στον κύριο Μπέρνς που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Βραδινή μόνο, την απέκρουσα μερικοί άλλοι που παραδελοποιούν τη δημοσιογραφία και λέω.
κυρία Μπέρτ, κυρία Νίκολα, θα σα τη δώσω, να διαβάσει τα ελληνικά. Αυτό που κάνετε, ό,τι διαβάζω. Αυτό που κάνετε είναι υποβαθμίζει την καλή εικόνα τη πατρίδα σα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και να ανατρέψετε την πολιτική των βομβαρδισμών. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Δεν σα τη δίνω, κυρία Θρασιάδη, τι δείτε. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να δούμε λοιπόν πώς θα πείσετε τον κύριο Σταυρόπουλο ότι δεν πρέπει να κατέβει στον δρόμο και πιστεύω ο ίδιος. Ότι είναι καλοπροαίρετος και θα είμαι μαζί του αν υπάρχει λόγος να διαδηλώσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που δίνετε την ευκαιρία σε εμάς το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, την κορυφαία συνδικαλιστική κίνηση που έχει υπό την αιγίδα της, μαζί με άλλους φορείς βέβαια, αυτές τις εκδηλώσεις. Την ίδια ώρα όμως να μου επιτρέψετε, επειδή είμαι εργατικό συνδικαλιστικό στέλεχος, να τονίσω κάτι που ήδη είδα εδώ με τα Άνω Λιώσα. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση τα όσα συμβαίνουν και δεν χρειάζεται καμία βοήθεια ο Δήμαρχος. Θέλουν οι σεισμοπαθείς βοήθεια και υπολείπεται και η στάση του Δημάρχου και κυρίως της κυβέρνησης. Θέλω όμως με την ευκαιρία να κάνω ένα σχόλιο. Ξέρω τι έχει κάνει και δεν ένα λεπτό να κάνω ένα σχόλιο παρακαλώ, μόνο και κλείνω. Παρακαλώ. Υπάρχει παιδικό σταθμός που στήχησε στην εργατική εστία. Εδώ και 2 χρόνια έτοιμος. 500 εκατομμύρια, μισό δις δηλαδή. Και τα παιχνίδια του Υπουργείου Εργασίας. Τη πλειοψηφία, γιατί είμαι στη διοίκηση τη εργατική εστία, τη Προέδρου και του Δημάρχου, εμποδίζουν παιδιά ανέργων, μισθωτών του ιδιωτικού τομέα με κοινωνικά κριτήρια ισοδηματικά να μπουν μέσα. Είναι κλειστό. Ενώ δεν έχει υπάρχει καμία ζημιά. Είναι ένα σταθμό παιδικό που δεν έχει ζημιά και είναι κλειστό. Καμία ζημιά. Για του πάντε είναι κλειστό. Είναι κλειστό για του πάντε, γιατί μέχρι τώρα έπαιζε ο Δήμαρχο επιλεκτικά παιχνίδια με μη δικαιούχου. Τώρα που αντιδράσανε ορισμένοι, που το μάθαμε δηλαδή και το ξέραμε, τον έχουν κλειστό. Θα το δούμε πάντως. Που μπορεί να καλύψει 120 παιδιά. Κλείστε την παρένθεση γιατί θα το κοιτάξουμε. Θέλω να πω τώρα λίγα λόγια για τον κύριο Κλίντον, την επίσκεψη κτλ. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς που κάνουμε αυτές τις κινητοποιήσεις δεν έχουμε τίποτα με τον Αμερικάνικο λαό. Μάλλον πολλά έχει ενάντια του ο ίδιος ο Κλίντον. Ας πούμε για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 45 εκατομμύρια Αμερικανοί εντελώς ανασφάλιστοι, εργαζόμενοι. Δεν εκπροσωπεί αυτούς. Ναι. Εκπροσωπεί το πολύ μεγάλο λόμπι, το ισχυρό των πολυεθνικών μονοπωλίων. Ας πούμε τον κύριο Τάδε που έχει τη Microsoft και άλλα συμφέροντα. Ο κύριος Κλίντον έρχεται για σαφέστατα εδώ συμφέροντα, εκτός από τη νέα τάξη πραγμάτων, για να επιβάλλουν από κοινού στα πλαίσια του νέου δόγματος του ΝΑΤΟ, που δεν είναι προς το συμφέρον του Αμερικάνικου λαού, ούτε του Ελληνικού, ούτε των Βαλκανικών λαών, να επιβάλλουν το μη σεβασμό των συνόρων, την κυριαρχία τη δική τους. Δηλαδή, μας αρέσουν τα δηληστήρια, οι αμυντικές βιομηχανίες, οι πηγές, οι πλουτοπαραγωγικές, το να καθορίζουμε εμείς τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, το να βάζουμε καθεστώτα τύπου Κουίσλινγκ, όπως κάνουν τώρα στην Ιουγκοσλαβία, στο Κόσοβο κτλ. Μια τέτοια κατάσταση, αυτήν ακριβώς εμείς αντιπαλεύουμε και λέμε ότι ο λαός, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία, αρνητική εννοώ εμπειρία, από την παρουσία του Αμερικάνικου παράγοντα. Από τα 44 και ύστερα, λέω από τον Εμφύλιο και ύστερα, από την 7χρονη δικτατορία, από την Κύπρο, από 1002 περιστατικά, έχει ο λαός μας τόσες εμπειρίες από το βρώμικο πόλεμο τον εγκληματικό και εμείς βλέπουμε στο πρόσωπο του Κλίντον τον νέο Χίτλερ, τον εκπρόσωπο του νεοφασισμού, που δεν έχει καμιά σχέση με τα απλά συμφέροντα του Αμερικάνικου λαού. Λέτε με δύο λόγια ότι δεν είναι να κερδίσει τίποτα η χώρα μας από αυτή την επίσκεψη. Ίσα ίσα αυτή η επίσκεψη, λέω, γιατί παίζεται ένα παιχνίδι, ποιος θα κερδίσει πόντους, εμείς ή η Ελλάδα. Η Ελλάδα και η Τουρκία και άλλοι είναι συνέτεροι και έχουν υπογράψει και στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας, του νέου δόγματος του ΝΑΤΟ, εννοώ για τις κυρίαρχες δυνάμεις, όχι ο λαός ελληνικός και ο τουρκικός, έχουν υπογράψει για τη δομή των παρεμβάσεων. Δηλαδή θέλουν να πιθαναγκάσουν καταρχήν τη Σερβία. Αυτή τη στιγμή είναι ομολογουμένος από τον κύριο Παπαντρέου, από τον κύριο Σιμίτη, από όλους. Ότι θα επιβάλλουμε ένα καθεστώς, μια αρχιτεκτονική, μια πολιτική ευθυγραμμισμένη με τις αξιώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ενισχύουμε τις αντιπολιτευτικές ομάδες στην Ιουγκοσλαβία, δηλαδή ανοιχτή επέμβαση. Ναι. Έρχονται εδώ για να ευθυγραμμίσουν και μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ τις αξιώσεις τους, οι οποίες φτάνουν. Γι' αυτό και τον δικάζεται στο Λαϊκό Δικαστήριο της 8ης. Κοιτάξτε, και άλλους πρέπει να δικάσουμε, αλλά επειδή είναι ο κορυφαίος παράγοντας, κοιτάξτε, ότι έχει βαφτεί το αίμα του με τα χέρια του, με το αίμα αθώων παιδιών, χιλιάδων ασθενών, καθηγητών, ιερέων κτλ. Στην Ιουγκοσλαβία και στο Κόσοβο. Και εδώ συμμετείχαν και άλλοι βέβαια, οι δικοί μας, ο Τσοχατζόπουλος, ο Σιμίτης κλπ. Γιατί και αυτόν είναι. Όμως θεωρούμε σαν κορυφαία πράξη, ήδη έχει από νομικού συνταχθεί ένα πολύ καλό κείμενο. Θα τον υπερασπιστεί νομικός τον αυτόν που θα υποδηθεί τον Αμερικανό πρόεδρο. Ναι, έχουμε μεριμνήσει να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και καλούμε όλο τον ελληνικό λαό να παραβρεθεί. Γιατί πραγματικά έχουμε όλα εκείνα τα στοιχεία. Ο κύριος Ασημάκης εδώ μας έχει στείλει επιστολή.
είναι ο παρόν ο κύριος Ασημάκης εδώ. Τον καλούμε να παρευρεθεί εκεί στην εκδήλωση. Ο οποίος ζητά όχι απλώς να παρευρεθεί, τι ζητάτε εδώ. Θέλω να γίνω εγώ συνήγορος του Πρόεδρου Κλίντον. Εγώ έχετε το δικαίωμα. Δεν νομίζω. Κοιτάξτε, καταρχήν, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος της Επιτροπής Νομικών. Δεν ψάχνω απλά ποιος είναι τελικά. Ακούστε, μισό λεπτό. Γιατί πήρα και τον κύριο Καζάκο και μου λέει είμαι εγώ. Καταλάβει, βάλω στο Instagram και δεν ξέρω. Όχι, ακούστε με. Υπάρχει το κίνημα των νομικών για την ειρήνη. Το οποίο έχει ληφθεί, έχει γραφεία, η επιτροπή έχει εκπροσώπους. Το οποίο σε συνεργασία με εμάς είναι επιφανής νομικοί παράγοντες. Και άλλοι. Κύριε Μαχιάρας, το ξέρω πολύ καλά. Υπάρχουν, μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Υπάρχουν αυτοί οι επιφανείς νομικοί, οι οποίοι έχουν συντάξει το κατηγορητήριο. Εδώ το θέμα της ουσίας θα μας το πει ο ίδιος και καλούμε όλο τον ελληνικό. Ένα λεπτό. Καλούμε όλον τον ελληνικό να παρευρεθεί. Είμαστε σίγουροι, υπάρχουν πλήθος στοιχεία. Στην αρχαία πνίκα πηγαίνουν αρχαία οι Αθηναίοι, αλλά χωρίς 30.000 ανθρώπους. Πέστε μας, λοιπόν, ποια είναι τα επιχειρήματα του Αθηναίου. Λέγεται ότι έδωσε εντολή και δολοφονήθηκαν εμψυχρό λοιπόν, κόσμο, παιδιά, σε σχολεία, σε νοσοκομεία. Το μεν κήρυγμα του Κωσόβου, το κήρυγμα για το Κόσοβο, γιατί αυτό εννοείται έτσι. Το κήρυγμα για το Κόσοβο. Το κήρυγμα τι εννοείται. Ότι το κήρυγμα, ότι αυτό το, η ιστορία, ότι έγινε, τι έγινε στο Κόσοβο κλπ. Στην Ιουγκοσλαβία, όχι στο Κόσοβο μόνο. Αλλά στη Σερβία. Ας αφήσουμε το παρελθόν. Μισό λεπτό. Θέλετε εδώ, καλέ, εκλήθημε να μιλήσουμε για την επίσημη θέση. Όχι, θέλω μισό λεπτό. Θέλω να μας πείτε, θέλετε να υπερασπιστείτε, λέτε, σε αυτό το δικαστήριο, το λαϊκό δικαστήριο που θα γίνει, ως νομικός κι εσείς, γιατί θα χρησιμοποιηθούν νομικοί από την πλευρά αυτή. Θέλετε να υπερασπιστείτε τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Bill Clinton. Είμαι δόκιμος ποινικολόγος, κυρία Φρεντζιάνη. Με ποια επιχειρήματα. Έχω κάνει και διάφορες δίκες και με τον κύριο Μαχαίρα στο παρελθόν και έχουμε και αμοιβαία εκτίμηση. Βέβαια, εγώ ανήκω σε εκείνους που με υπερηφάνεια φορούν το σήμα της Μακεδονίας. Δεν ξέρω αν το αισθάνεσαι και στο ίδιο. Μην τα μπλέξουμε όχι. Μαζί, κύριε Σημαίνη. Άρα θέλω να πω το εξής. Έχει δικαίωμα λοιπόν ο κάθε κατηγορούμενος, ακόμα και με τη σύμβαση της Ρώμης, να έχει υπερασπιστεί. Όταν, λοιπόν, ακόμη αποφασίσεις... και σε αυτές τις εικονικές δίκες, λέτε. Μα κύριε Αθρασιάδη, αυτές τις εικονικές δίκες. Όμως. Απαντήσω αμέσως. Είναι παράδοση στην αγγλοσαξονική. Όταν εγώ ήμουν στην Ελλάδα School of Economics και στο Πανεπιστήμιο Κολέγιο της Νέας Υόρκης, δικάσαμε τον Κέννεντι, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, για την επίθεση στο Bay of Pigs στην Κούβα. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο. Μόνο που αυτές οι δίκες δεν γίνονται ούτε για δημαγωγία. Είναι για ενημέρωση του ακροτηρίου. Ενώ αυτή η δίκη. Νομίζω ότι θα το σαφεί να το κρίνετε. Με ηθοποιούς και τυπανοκρισίες δεν γίνονται δίκες. Αν θέλετε όμως να γίνει μια δίκη. Μισό λεπτό. Αυτές λοιπόν οι δίκες γίνονται σε χώρους κλειστούς. Υπήρχαν εκπρόσωποι όλων των τάσεων των φοιτητικών. Λέω για μια συγκεκριμένη δίκη στο Town Hall, στο Big Hall του Πανεπιστημίου Κορνέλ της Νέας Υόρκης. Τώρα μην τα πούμε όλα. Όχι. Είναι μια εικονική έτσι, δίκη λοιπόν. Όπως και αυτές οι προηγούμενες που αναφέρατε, η οποία γίνεται με ευρεία ακροατήριο. Και θα ακουστεί ο κύριος Σταυρόπουλος, λέει ότι θα ακουστεί. Τον κύριο Καρατζαφέρη. Σε μια εκπομπή του απογευματινή και είπε ότι επειδή δεν προσεφέρθηκε κανείς να υποστηρίξει τον Κλίντον. Απίστευτο, κύριο Καρατζαφέρη. Όχι, το λέω σαν παράδειγμα. Αν έχετε την καλοσύνη να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Γιατί εμείς είμαστε εργατική συνδικαλιστική κίνηση, υπάρχουν και άλλοι φορείς, η εθνική αντίσταση κλπ. Υπάρχει όμως το εξής ζήτημα. Σε πάρα πολλούς χώρους εργασίας, μιλάω για εκατοντάδες χιλιάδες όσο αφορά τους εργαζόμενους, γίνονται εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή, εκδηλώσεις συζητήσεις και σήμερα. Κύριε Σταυρόπουλε, αφήστε τα, ξέρουμε. Ένα λεπτό. Να τελειώσω κάτι. Ακούστε, το θέμα είναι το εξής. Αφού λοιπόν ο όποιος οργανισμός, εγώ θα πάρω τον κύριο Μαχαίρα τηλέφωνο, εμείς μετά, αποφάσισε να κάνει μια δίκη τέτοια. Fake trial. Γιατί δεν περνάτε στην ουσία. Ωραία, η ουσία σας είπα ποια είναι τα επιχειρήματά σας. Λοιπόν, όταν έστω λοιπόν, ότι σας δέχονται και θα είστε ο υπερασπιστής, αν και φοβάμαι ότι θα γίνετε λιγότερο δημοφιλής. Κύριε Αθρασιάδη, με ενδιαφέρει, και θέλετε να υπερασπιστείτε τον των παιδιών μου και του περιβάλλοντος μου. Τα επιχειρήματά σας και θα είναι, κύριε. Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Και να πούμε επιτέλους μπαίνουμε στην ουσία και ευχαριστώ γιατί όλοι παρασυρώμεθα. Ακούστε. Όταν ανέλαβε ο πρόεδρος Κλίντον και τον ποιον εκπροσωπεί όχι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αφορά τον Αμερικανικό λαό, όχι εμάς. Έχω πει πολλά στιγμή. Τον Ιουγκοσλάβικο τον αφορά. Παρακαλώ πολύ. Με συγχωρείτε, το Μιλόσεβιτς. Δεν θα αποφύγω. Όχι άλλο. Θα απαντήσω αμέσως. Ο Κλίντον και ο Σιμίτης θα αποφασίσουν για το Μιλόσεβιτς. Μην γενικεύετε το θέμα γιατί θα φύγω από την ουσία. Θα έρθω σε αυτό ευχαρίστω. Και να κάνουμε και μια ειδική κουβέντα για τον κόσμο. Λοιπόν, είπε τρία πράγματα. Για όσου δεν το ξέρουν. Στη σταδιοδρομία μου ω Προέδρου θέλω να επιλύσω τρία θέματα μεταξύ άλλων. Το Ισραηλινό, το Ιρλανδικό και το Κυπριακό. Το υπεσχέθηκε αυτό στους Ελληνοαμερικανούς. Σας παρακαλώ, με διακόπτε. Το Ιράκ που σου φτιάχνει. Σας παρακαλώ, γιατί κύριε αποστρέφετε το θέμα. Καταλάβατε. Σας αρέσει ο μονόλογος. Γι' αυτό δεν θέλετε ίσως. Βομβαρδίζει το Ιράκ και χθες βομβάρδισε. Γιατί μου έλεγε, κοιτάξτε τώρα, ακούστε να σα πω. Είμαι έμπειρος ποινικολόγος και μπορώ να κρατώ ένα διάλογο. Αν είχαμε κάπου αλλού χώρο, θα έλεγα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο. Λοιπόν, τρία θέματα. Το Ιρλανδικό μου προχώρησε. Το Παλαιστινιακό μου προχώρησε. Είπε λοιπόν πέρσι 13 Δεκεμβρίου. Με δίσω και 13 Δεκεμβρίου. Που έχει δημοσιευτεί ως την εφημερίδα Καθημερινή, είπε στον κύριο Τζορτζ Άθενς, ξέρετε ποιος είναι, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ελληνικού Αποδήμων Ελληνισμού, κύριε Άθενς, και έχει γραφτεί πρωτοσέλιδα στην Καθημερινή, θα σου το φέρω και για να σα φέρω την άλλη φορά, ότι μην ανησυχείτε, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ
να λυθεί το Κυπριακό εντό τη Δίεσβου. Προχωρώ. Όχι, θα μου επιτρέψετε, θα μιλήσω. Παρακαλώ. Με διχοτόμηση. Προσέξτε, μισό λεπτό. Το θα κάνω ό,τι μπορώ μέσα σε ένα χρόνο που μου μένει για τη θητεία του και με όλη την. Μα είναι καθαρά στη δηλώση τη. Την προηγούμενη εμπειρία που είχαμε από δηλώσει και από δεσμεύσει και από εξαγγελίε των Αμερικανών Προέδρων. Είναι τα ίδια που είχε αποφάσει το ΟΗΕ. Κύριε Σιμάκη, τα ίδια είπε και ο Κόμπο στο προηγούμενο ταξίδι Αμερικανών Προέδρων στην Ελλάδα. Ότι θα λύσει το Κυπριακό. Σα με συγχωρείτε και εγώ εκπροσωπώ ένα φορέα εδώ με εκατοντάδε χιλιάδε. Μην κάνω τώρα την προηγούμενη. Εγώ μπορώ να πω ότι. Άλλο λέω. Κοιτάξτε, είτε. Με όλο το σεβασμό σε εσά. Αφήστε λοιπόν να τελειώσω. Να απαντήσω με του ουσία. Γιατί. Πρόσεχε. Στι 12 Ιουνίου 1999. Ναι. Στην έγκριτη εφημερίδα των Αθηνών, την Εστία, την οποία διαβάζω να προσθέτει την κυρία Αθανασία, διμορφωμένη Έλληνα, είναι το εξής. Κωνσταντινούπολης. Το Κυπριακό μπορεί να εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων, εάν η Άγκυρα επιμείνει στη σημερινή στάση της. Προειδοποιεί ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κ. Λέσον Λέσον Λέσκι, σε ένα συνέδριο στην Άγκυρα. Ναι. Απευθυνόμενος προς το συνέδριο, λέει ο κύριος. Όχι όλο. Παρακαλώ πολύ, κύριε. Τουρκική παρουσία στην Κύπρο χωρίς την ανοχή και την ενθάρρυνση των Αμερικανών. Δεν ξέρετε, αυτά τα λέτε στις διαδηλώσεις που κάνετε. Αν θέλετε να ακούσετε ή όχι. Τι λέει λοιπόν. Δεν δέχεται η Αμερική. Δεν τα λέω για εσά. Δεν δέχεται η Αμερική. Υπάρχει Έλληνα που πει. Παρακαλώ πολύ, κύριε Σταυρόπλε, μην διακόπτε. Παρακαλώ, κύριε. Δεν σα χρειάζεται να μου πείτε τίποτα. Να τελειώσω, κύριε. Να τελειώσω. Θέλετε να ακούσετε. Λοιπόν, τι δεν θέλετε να πάτε. Δεν δέχεται η Αμερική. Ότι έχει λυθεί το πρόβλημα το Κυπριακό ως ισχυρή στην Τουρκία από το 1974. Και αν επιμείνουν οι Τούρκοι στη θέση αυτή, θα έχουν προβλήματα και με το Κογκρέσο και με την κυβέρνηση. Σας το δίνω. Μάλιστα. Αυτή η πολιτική του Ιουνίου. Κύριε, μα δεν την πείστε. Αυτή η θέση στην Αμερικανική μπορεί τώρα να έχει αντιστραφεί, κύριε Αθανασιάδη. Δυστυχώς. Γιατί? Διότι δεν ξέρουμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Μάλιστα. Και θα έλεγα το εξής σαν σύνθημα. Για όσου λένε έξω ο Κλίντον. Η δουλειά μας ποια είναι, κατά τη γνώμη σας. Ευχαριστώ. Για όσου λένε έξω ο Κλίντον, εγώ θα έλεγα έξω η αντι-Κλίντον. Όχι έξω ο Κλίντον, έξω η αντι-Κλίντον. Διότι αυτή τη στιγμή. Εσείς ως Έλληνας είστε ικανοποιημένος από την πολιτική που ακολουθήθηκε στα περσινά γεγονότα της Γιουγκοσλαβίας. Κύριε Αθρασιάδη, σας έδωσα μια επιστολή. Αφήστε την αμυντική. Που λέω ότι είμαι εναντίον των βομβαρδισμών και δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Αλλά. Να σας πω και κάτι. Ας μην κλεινόμαστε σε μια γυάλα και ενδιαφερόμαστε μόνο για τα δικά μας τα συμφέροντα. Ωραία. Δίπλα στη γειτονιά μας είχαμε χιλιάδες νεκρούς, είχαμε επικαταστροφή μιας χώρας. Κύριε. Αύριο μπορεί να είναι η σειρά η δική μας. Έχετε καμία αμφιβολία. Θα έχουμε και συνέπειες. Λοιπόν, για αυτά θα διορθωθούν με τις διαδηλώσεις που κάνετε του Κλίντον. Θα αλλάξει τίποτα, κύριε Σταυρόπουλε, με τα που κάνετε τώρα. Ομιλώ περί παρανοίας ελληνικής και αυτοκαταστροφής. Να σας πω κάτι. Αν πάρω το λόγο, θα σας πω. Έτσι λοιπόν. Έχετε το λόγο. Ναι, λοιπόν, θα ήθελα να πω για μια κουβέντα για να σας πω. Όχι, αυτό που είπατε. Μισό λεπτό να απαντήσει ο κ. Σταυρόπουλος για αυτά που είπατε για την Κύπρο και να ανοίξουμε και το κεφάλαιο Γιουγκοσλαβία. Ευχαρίστω. Αλλά να ολοκληρώσω κάτι για τον κλειδί. Όχι, όχι. Όσον αφορά την άμεση επικαιρότητα, αυτή τη στιγμή κρίνονται ζητήματα γύρω από την Κύπρο και από το Αιγαίο. Είναι δεδομένη, είναι πρόδειλη, πώς να το πω, η άποψη, η δυστυχώς τραγική άποψη, να το πω και έτσι, βέβαια εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα, εδώ η διχοτόμηση του Αιγαίου, η διχοτόμηση της Κύπρου με δύο κράτη, αυτά είναι ομολογημένα. Είναι καθαρά αυτά. Δεν ο κύριος Μπέρνς, ένα λεπτό, sorry, δεν μιλάω σε εσάς, μιλάω μέσω του κύριου Αθανασιάδη. Λοιπόν, υπάρχει το εξής ζήτημα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά και το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Υπάρχει η γνωστή ιστορία με το Αιγαίο, με τις γκρίζες ζώνες κλπ. Που μας προέκυψαν τα τελευταία χρόνια με τα ευχαριστώ στους Αμερικανούς κλπ. Υπάρχει το εξής ζήτημα. Εμφανίζεται ο κύριος Μπέρνς, αυτά είναι γνωστά λέω στο εργατικό συνδικαλιστικό, και λέει: για να αποφύγετε ενδεχόμενες αντιδικίες, πολεμικές σειράξεις κτλ., δώστε μας εμάς τα πετρέλαια του Αιγαίου σε αμερικάνικα συμφέροντα. Αυτά τα λέει και κυκλοφορούμε στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτά. Τα κυκλοφορούμε μας εμάς. Όχι, κάνετε λάθος. Κάντε λάθος. Τα παραμύθια της καλημάς κάνετε και εσείς. Δώστε μας εμάς, έτσι ώστε να υπάρχει ένας αποτρεπτικός παράγοντας. Δηλαδή, δώστε στα αμερικάνικα συμφέροντα όλους αυτούς τους διάβλους και τις δυνατότητες παραγωγικές που έχετε και τέτοια. Χαρίστε τα μας για να υπάρχει ησυχία, ειρήνη. Και κυρίως η παρέμβαση των Αμερικανών εδώ που γίνονται για τα δικά τους ακριβώς συμφέροντα. Είναι ενσωματωμένη σε αυτά τα συμφέροντα και η Ελλάδα, με τους κυβερνώντες που έχουμε και δυστυχώς και με άλλους, ευθυγραμμισμένοι είναι κι άλλοι, και στην Τουρκία. Μιλάω για τις κυρίαρχες ομάδες, τις πολιτικές και τις οικονομικές. Πάντως, θέλω να πω το εξής. Σημασία έχει ότι, το είπα και νωρίτερα νομίζω, ότι και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζορτζ Μπους, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, τα ίδια είπε όταν ήρθε εδώ. Το Κυπριακό δεν προχώρησε ούτε στο ελάχιστο. Κυρία Θανασιάδη. Πέρασαν τόσα χρόνια. Κυρία Θανασιάδη, ακούμε ένα χρόνο πριν. Κυρία Θανασιάδη, ένα λεπτό να πω το εξής. Υπάρχει κανείς Έλληνας, έστω και ο πιο καλόπιστος ή κακόπιστος, που πιστεύει ότι η τουρκική παρουσία στην Κύπρο μέχρι σήμερα
δεν έχει την ανοχή και την ενθάρρυνση του αμερικάνικου παράγοντα. Αν ήθελαν οι ξένοι παράγοντες αυτοί, που είναι κυρίαρχοι σήμερα αποκλειστικά στον ΟΗΕ, να μην τους βρίζουμε, κύριε Σταυρόπουλε. Τότε θα είχαν... Άμα θέλουν να μας βοηθήσουν, να μην τους βρίζουμε. Δεν θέλουν να μας βοηθήσουν. Και λέει, ακούστε την υπόλοιπη αναπάθρωση που όχι μόνο δεν θέλουν. Ακούστε. Θέλουν το την Κύπρο ενταγμένη στα συμφέροντά τους. Και ψήφισε το ΚΚΚ παλιά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Σας λέω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ο εδώ ενδιαφέρομαι σε μένα και τα παιδιά μου που θα ζήσουν και θα γίνουν οι πόρνες των Βαλκανίων όπως έχουν τώρα γίνει τα παιδιά της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και λοιπά. Καταλάβετε. Καταλάβετε και, γιατί αν είχε επιτυχεί η πολιτική σας, τα παιδιά μας σήμερα θα ήταν στην παιδιά βάθος εκπαιδευόμενα. Έτσι λέμε. Και, έτσι είναι. Σοβαρά. Λοιπόν, για να μην απαντήσω αλλιώς, σας λέω και μην γελάτε. Όλη η Ελλάδα είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι ένα τελείωτο μπαρμπουτατζίδικο και έχουμε τα πορνεία δίπλα στα σπίτια μας. Είναι πολύ μπαρμπουτατζίδες, είναι πολύ μπασό. Να αφήσουμε τα πορνεία, κυρία Σιμάκη. Κυρία Σιμάκη, για ακούστε να πάρετε επιχειρήματα τώρα. Κύριε Σιμάκη, θέλω να παρακολουθείτε όμως. Μα ναι, αλλά ξέρετε. Ένα επειδή δεν έχουμε το χρόνο να ολοκληρώσουμε, να αναλύσουμε ενδεχώς όλα τα θέματα. Ο κύριος Μπέρνετ Αθανασιάδη δημοσίευσε στο περιοδικό Αυλός, το οποίο δεν θα ξέρει ο συνδικαλισμός, είναι έγκριτο περιοδικό στην Ελλάδα, στο τέλος Μαΐου του 1999. Και λέει, δεν θα υπήρχε Αμερική, αν δεν υπήρχε αρχή Ελλάδα. Το πιο φυσικό πράγμα είναι να είναι κανείς φιλέλληνας. Εδώ. Παρακαλώ, μισό λεπτό. Να πούμε αυτά που είπε προσφάτως ο κύριος Μπέρνς στην Washington Post. Δεν φοβάμαι καθόλου. Λοιπόν, εδώ, όταν λοιπόν ένας πρέσβης λέει ότι εγώ είμαι φιλέλλην και θεωρώ φυσικό να είναι κάθε φιλέλλη, δεν μπορεί να προηγείται η Ελλάδα, κύριε Αθανασιάδη. Καλά, επειδή το λέει ο κύριος Μπέρνς τώρα. Είναι πολιτικό ο κύριος. Επειδή το λέει ο κύριος Μπέρνς, δεν είναι φιλέλλη. Έχω το δικαίωμα. Ένα λεπτό να πάρω και εγώ. Όταν λοιπόν εγώ αύριο βρω τον κύριο Μπέρνς σε άλλα πλοία, κύριε Σταυρόπουλο. Λέτε κάτι, κοιτάξτε μου. Λέτε κάτι να γίνει διάλογο. Γιατί δεν σταματάει τη χυμαρότητα να γίνεται διάλογο. Έτσι για να καταλάβει ο κόσμο ποιε είναι και οι δύο απόψει. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτέ τι φεδρότητε. Υπάρχει το εξή όμω. Φεδρότητε του κύριου Μπέρνς. Ένα λεπτό, αφήστε με παρακαλώ. Το Αμερικάνικο Κογκρέσο όταν αποφάσισε εδώ να δώσει κάποια δισεκατομμύρια δολάρια το 49 έγινε επίθεση από συντηρητικούς γερουσιαστές. Τότε... Ένα λεπτό, αφήστε με, δεν μιλάω σε εσάς. Δεν μιλάω σε εσάς. Υπάρχουν Αμερικανοί γερουσιαστές, υπάρχουν ντοκουμέντα για αυτό που είπαν. Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να δώσουμε φράγκο. Έχουμε αγκίστρι που δεν χρειάζεται ούτε καν σκουλίκι. Υπάρχουν τόσοι αντικομουνιστές εκεί και διαθέσιμοι. Και υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν χρειαζόμαστε τέτοια να μας πείσει ο κύριος Μπέρνς ότι είναι φιλέλληνας. Ο κύριος Μπέρνς πάνω απ' όλα είναι εκπρόσωπος των πολυεθνικών μονοπωλίων των Αμερικάνικων. Το στάνταρ δεν επιχείρημα. Αυτό είναι. Και υπάρχει ένα ζήτημα για μας εδώ. Είμαστε ένας φορέας μεγάλος. Κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Καλούμε τον κόσμο τη Δευτέρα που έγινε το Λαϊκό Δικαστήριο. Έχουμε πάρει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις από τους έγκριτους νομικούς. Θα γίνει μια δίκη πραγματικά, λέω επί της ουσίας, με πραγματικά στοιχεία. Όπου θα καταδειχθεί ότι ο Κλίντον είναι ένας δολοφόνος, λοιπόν, εγκληματίας πολέμου, είναι εγκληματίας κατά της ανθρωπότητας και θέλουμε να έρθει ο κόσμος να την παρακολουθήσει. Mm-hmm. Φυσικά θα υπάρχει και άλλο τμήμα μέσα στην εκδήλωση. Και ταυτόχρονα έχουμε το Σάββατο, με συγχωρείτε, 13 του μήνα, 8 γίνεται το Λαϊκό Δικαστήριο, είναι δικαστήριο των λαών κατά του εγκληματία, του αρχιεγκληματία του Κλίντον και το Σάββατο γίνεται μεγάλο συλλαλητήριο από πάρα πολλούς φορείς και είναι ενθαρρυντικό ότι και τώρα γίνονται εκδηλώσεις σε δήμους, σε γειτονιές, σε εργοστάσια κτλ. Με παρέμβαση του ΠΑΜΕ, της ΕΔΙΕ και της Εθνικής Αντίστασης Εργατικών Σωματείων κτλ. Και θα έχουμε τεράστιο πλήθος παλαϊκό συλλαλητήριο. Βάλτε μια τελεία. Θα ήθελα να εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί υπάρχει αυτός ο αντιαμερικανισμός ή γιατί φούντωσε, αν θέλετε, αυτός ο αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα. Μισό λεπτό. Και να δούμε και τα νοπά γεγονότα της Ιουγκοσλαβίας. Κατά τη διάρκεια των οποίων, κυρία Σιμάκη, πολλοί είπαν ότι αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο των Αμερικανών, αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο του Κλίντον και αυτή θα είναι η τύχη της χώρας μας εάν κάποια στιγμή τα συμφέροντα των Αμερικανών στο τελευταίο δεν το υπαγορεύσουν. Μισό λεπτό θα τα δούμε στη συνέχεια. Μισό λεπτό. Θα πάμε, θέλω να πάμε στον κύριο Γιάννη Σκουλαρίκη, γιατί υπάρχει μια πολύ σημαντική μαρτυρία του, νομίζω, χθες το βράδυ στο Alter 5, στον συνάδελφο τον Γιώργο Τράγκα. Δημοσιεύεται σήμερα αυτή η μαρτυρία του στην εφημερίδα Βραδινή και σύμφωνα με αυτήν, κύριε Σκουλαρίκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ο υπαρχηγός της ΣΥΑ, ο κύριος Μακμάουν, σας βρήκε, ήρθε στο γραφείο σας κάποια στιγμή, τότε επί υπουργείας σας και σας απείλησε. Να μας πείτε το γιατί τώρα. Ακούστε τώρα, καταρχήν θα πρέπει να πω, δεν χρησιμοποίησα τη φράση «εγώ απείλησε». Ναι. Ο κύριος Μακμάουν ήρθε στην Ελλάδα, εγκόκτητο. Πότε έγινε αυτό? Αυτό πρέπει να έγινε το 84. Το 84, ναι. Το 84, το καλοκαίρι του 84. Ναι. Μετά από ένα
ένα επεισόδιο με την υπόθεση με τη βαλίτσα, την υπόθεση Σάρα, όπως έγινε γνωστή στις αστυνομικές υπηρεσίες. Θυμίστε μας λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, θυμίστε μας λίγο. Σκηνοθέτησαν μία περίπτωση οι αμερικανικές υπηρεσίες στη χώρα μας, ναι, για καταγγέλλοντάς μας ότι μία από ξένη η οποία θα ταξίδευε από Αθήνα προς Τελ Αβίβ είχε στη βαλίτσα της μία βόμβα. Θα πρέπει να σας πω, ήταν εποχή που ακόμη δεν είχαν κυκλοφορήσει βόμβες να βάζουν στα αεροπλάνα και στις βαλίτσες.